Ενεργοί πολίτες από διάφορες γειτονιές του Ηρακλείου ένωσαν τις φωνές τους, αναδεικνύοντας τα καθημερινά προβλήματα που τους ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια, αλλά και πρακτικές που υποβαθμίζουν, όπως τόνισαν, την ποιότητα ζωής τους. Για να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ, ότι κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις, είμαστε ενεργοί πολίτες και ότι ξεκινάμε κάποιες συνεργασίες. Το σοβαρό ζητούμενο είναι η πλατεία της Φορτέτσας, που είναι πάνω σε μία δεξαμενή, η οποία έχουμε πάρει έγγραφο από την ΔΕΙΑΗ ότι είναι πάνω σε μία δεξαμενή που είναι ακατάλληλη για πρόσβαση. Το ένα πρόβλημα έχει να κάνει με τις κακοτεχνίες του έργου οδοποίησης ανάπλασης που πρόσφατα δημιουργήθηκε στην περιοχή μας. Επειδή έγιναν πάρα πολλές ζημιές στα κτίρια, έσπασαν πεζοδρόμια, έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα στα υπόγεια και το έργο παραδόθηκε χωρίς αυτά να αποκατασταθούν. Εστιάσαμε στην έλλειψη αθλητικών υποδομών και στην πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει ένα κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων. Συμφωνούμε στο να γίνονται υποδομές, όμως τόσο μεγάλες υποδομές υπερτοπικού χαρακτήρα να γίνονται έξω από την πόλη και όχι μέσα σε μια γειτονιά, επαναλαμβάνω. Ένα εξαιρετικά απεικνοδοποιημένο προάστιο χωρίς ελεύθερους χώρους. Όμως αυτό που μας κινητοποιεί αυτή τη στιγμή είναι το σήμα κατά τεθέν που είναι τα ΠΕΦΚΑ. Πρέπει να διατηρηθούν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η διατήρηση των ΠΕΦΚΑ στο Μασταμπά, καθώς και γενικότερα ζητήματα σε διάφορες γειτονιές, όπως η έλλειψη χωρών πρασίνου, παιδικών χαρών και αθλητικών υποδομών, η κακή κατάσταση των δρόμων, η έλλειψη χωρών στάθμευσης, η ηχορύπανση, τα ετοιμόρροπα και όχι μόνο. Μέσα από τα ετοιμόρροπα υπάρχουν σκουπίδια, πηγαίνουν ποντίκια, υπάρχουν εστίες μόλυνσης που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι η Ναβαρίνου στο περιοχή Φεγγάρι που προέκυψε το 2020 με την κατολίσθηση του δρόμου από την κακοκαιρία της εποχής. Έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει κλειστεί η Φορτέτσα σε εκείνο το σημείο. Σε ό,τι αφορά την ηχορύπανση, σας είπα, για το βράδυ κυρίως έχουμε καταστήματα διασκέδασης, κειμενόμενοι αυτοί, αυτό δηλαδή μπορεί σε κάποια εποχή να μην υπάρχει τίποτα. Σε κάποια λεφτή να έχουμε 2-3 πηγές ρύπανσης πολύ βασικές και μάλιστα βράδια. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για την καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών σε διάφορες γειτονιές, ώστε να αναλάβουν δράση ασκώντας πιέσεις προς τη Δημοτική Αρχή για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Ζητάμε να επιτρέπεται η διέλευση επί 24 ώρων, να μπορούν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι να φτάσουν κοντά στις οικίες τους, να δοθούν θέσεις στάθμευσης για όλους τους μόνιμους κατοίκους που δεν έχουν ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης.